Ο ραδιοφωνικό σταθμό τη Δαμασκού κατηγόρησε το Ισραήλ ότι κάνει στρατιωτικέ ασκήσει στα υψώματα του Γκολάν και ετοιμάζεται να επιτεθεί εναντίον τη Συρία. Οι ασκήσει που άρχισαν χθε συνέπεσαν με την ενίσχυση των Ισραηλινών δυνάμεων στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάν. Στη Χιλή, εκτό από τι συλλήψει και τι συχνέ μυστηριώδει εξαφανίσει ατόμων, το δικατορικό καθεστώ του Πινοσέτ προβαίνει τώρα και στην ενψυχρό ψυχρό εκτέλεση ατόμων με τη δικαιολογία ότι επιδιώκουν την ανατροπή του καθεστώτο. Άντρε τη στρατιωτική Χούντα σκότασαν πρόσφατα δύο άτομα σε κεντρικό δρόμο του Σαντιάγκου. Του διωγμού και τι συλλήψει δεν έχουν αποφύγει και τα μέλη φιλανθρωπικών και θρησκευτικών οργανώσεων, τα οποία προσπαθούν να απαλύνουν τη φτώχεια και τη δυστυχία που περνάει ο χιλιανό λαό. Εκατοντάδε ιερωμένοι και καλόγριε έχουν συλληφθεί και δικαστεί στη διάρκεια των δέκα χρόνων του δικτατορικού καθεστώτο με την κατηγορία ότι παρακινούν το λαό σε επιθαρχία και ταξικό αγώνα.